Πάμε, θέαμα υποσχεθήκαμε και θέαμα δεν έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Τώρα μωρέ, θα δείξουμε. Θα το δείξουμε τώρα όμως. Πάμε στην Τανάγρα. Μηχανές, πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη, παιδιά, γιατί εκεί το θέαμα έχει ξεκινήσει. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα Σταύρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην 114 Τρίγαμάκη στην Τανάγρα. Βλέπουμε τις δοκιμές τώρα της Athens Flying Week, το αεροπορικό σοου που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο. Σήμερα είναι η μέρα δοκιμών και αυτό που μόλις ολοκληρώθηκε ήταν μια επίδειξη με ελικόπτερο Super Puma του πολεμικού ναυτικού και στελέχη των ειδικών δυνάμεων, όπου πραγματοποίησαν έτσι μια επίδειξη. Είναι ένα demo που αντίστοιχο με αυτό που θα πραγματοποιήσουν το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, εδώ από νωρίς το πρωί παρακολουθούμε πτήσεις από μαχητικά αεροπλάνα, το ZEVS φυσικά της πολεμικής αεροπορίας, το F-16, τα Rafale βέβαια, δεν γίνεται να λείπουν. Ο κόσμος, ξέρετε, θέλει πάρα πολύ να δει τα Rafale, όλοι ρωτούν για τα Rafale. Και εμείς φυσικά κάνοντας ρεπορτάζ εδώ με τους πιλότους, με την Μοίρα την 332 που φιλοξενεί αυτά τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη. Σταύρο, μπήκε στο κόκπιτ. Υπάρχουν και πολλές συμμετοχές από το εξωτερικό, παιδιά. Τον προσωμιωτή μπήκες, οδήγησες. Εννοείται. Πες μας την εμπειρία σου Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Και ο εξομοιωτής ως εξομοιωτής, δηλαδή είναι πολύ ωραίο γιατί φοράς τα γυαλιά, τα virtual reality, νιώθεις τα χειριστήρια, είναι ίδια με το αεροσκάφους, αλλά και η αίσθηση του να, ας πούμε, πιλοτάρεις αυτό το αεροπλάνο, γιατί εντάξει, μπορεί να μην είναι η ίδια η εμπειρία, όμως είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι κάτι που αξίζει κανείς να δοκιμάσει, τον εξομοιωτή του Rafale, όπως βέβαια και τον εξομοιωτή του F-35 που υπάρχει εδώ. Και την ίδια ώρα φυσικά το Rafale θα μπορεί κανείς να το δει να πετάει και εδώ πάνω από την Τανάγρα. Θα δούμε δύο από τα έξι που διαθέτει προς το παρόν η πολεμική αεροπορία, ενώ ξέρουμε βέβαια πως μέσα στους επόμενους μήνες θα παραλάβει άλλα έξι, θα γίνουν 12 και ούτω καθεξής. Τώρα βλέπετε το Skyvan, αν τα θυμάστε, οι πιο παλιοί ίσως τα θυμάστε, Ολυμπιακής αεροπορίας, τα Skyvan. Έτσι. Αυτό το αεροπλάνο λοιπόν κάνει το εξής, απογειώνεται τώρα, θα ακολουθήσουν άλλα αεροσκάφη, μαχητικά κατά βάση, τα οποία θα τα φωτογραφίσει στον αέρα. Χθες που έγινε η φωτογράφηση, ας πούμε, στην Ακρόπολη και στο Σούνιο, αυτό το αεροσκάφος προηγούνταν και από πίσω ήταν τα μαχητικά και οι φωτογράφοι από μέσα βέβαια έβγαζαν τις φωτογραφίες των μαχητικών που ακολουθούσαν. Τώρα θα την πεις. Ναι. Τώρα θα πεις ερώτηση. Αυτό μπορεί να ακολουθήσει το... Θα πηγαίνουν τα από πίσω αργά, ρε Χριστό. Και οι άλλοι, συγγνώμη. Θα είναι με πρώτη. Σωστό. Θα είναι με πρώτη τα μαχητικά, με πέμπτη αυτό. Αυτό πάει κανονικά και οι άλλοι πετούν λίγο πιο αργά. Έτσι για να, αλλιώς πώς θα τα φωτογραφίσει. Έχουν παρόμοια ταχύτητα στον αέρα, ακριβώς. Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, βέβαια. Πριν από κάποια χρόνια είχα την ευκαιρία να πετάξω με αυτό. Θέλω να σου πω, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πολύ δυνατή εμπειρία να πετάς με ένα τέτοιο αεροπλάνο, ανοιχτό από πίσω, βέβαια. Έχει μια καταπακτή, όπως αντιλαμβάνεστε, ανοιχτή. Και από εκεί, βέβαια, βλέπεις τα μαχητικά που πλησιάζουν, σου δίνουν έτσι πολύ ωραίες γωνίες για να φτάσεις. Σταύρο, θα του λέει κόψε λίγο. Στα κάλεπτο, μέχρι τι ώρα συνεχίζεται τώρα η πρόβα? Θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε? Βεβαίως, οι πρόβες είναι μέχρι τις 7.30 το απόγευμα, σήμερα οι δοκιμές, για να είμαστε ακριβείς. Και το Σαββατοκύριακο, βέβαια, και τις δύο ημέρες, πολύ πλούσιο θέαμα. Μην ξεχάσουμε ότι θα έχουμε και αεροπορίες από το εξωτερικό, τους Γάλλους με τα Rafale, το F-18 από την Ελβετία, τα F-15 από τη Σαουδική Αραβία, από την Πολωνία. Τα Top Gun όλα. Χαμός θα